Λοιπόν, φίλοι μου, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις μέρες, κυρίως επαγγελματικό κόσμο, θα δούμε αν είναι και σε προσωπικό επίπεδο, είναι τα έξοδα μιας επιχείρησης, μιας επαγγελματικής επιχείρησης. Κάποια από τα έξοδα αυτά και ιδιαίτερα σημαντικά είναι και το θέμα του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης. Επειδή οι συνθήκες έχουν αλλάξει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένα νομικό εργαλείο, μια νομική βοήθεια που μπορεί να επικαλεστεί ή να ζητήσει κάποιος επαγγελματίας και είναι η δικαστική μείωση του ενοικίου. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τους σωστούς όρους. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μάθαμε ότι αρκετοί από τους επαγγελματίες, όχι μόνο στο νησί μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχουν απευθυνθεί σε δικηγορικά γραφεία τα οποία τους εξασφαλίζουν μία μείωση του ενοικίου, κάτι που προβλέπει και το Σύνταγμα. Ένα από τα γραφεία αυτά είναι και το γραφείο του κυρίου Γιάννη Μικέδη που έχουμε έρθει, που έχει αναλάβει κάποιες τέτοιες υποθέσεις, να μας πει σχετικά. Λοιπόν, έχετε αναλάβει κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Τι ακριβώς προβλέπετε αρχικά από το Σύνταγμα? Λοιπόν, κύριε Βερβεράκη, καταρχάς δεν είναι το θέμα του Συντάγματος, είναι το θέμα του προβλέπει αστικός κώδικας. Και πάνω σε δύο άθρα του αστικού κώδικα εδράζεται η δυνατότητα των δικαστηρίων να μπορέσουν να κρίνουν αυτές τις αιτήσεις και να προχωρήσουν σε κάποιες μειώσεις των ενοικίων. Σε άλλες περιπτώσεις, εάν δηλαδή η κατάσταση ήταν αντίστροφη, ναι, θα μπορούσαν να γίνουν και αυξήσεις μισθωμάτων. Θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες έκτακτες συνθήκες που έχουν επέλθει στη χώρα μας και στην οικονομία, οι οποίες αναγκαστικά πρέπει να έχουν συνέπεια στις αμφωτεροβαρείς συμβάσεις, όπως είναι οι μισθώσεις, ναι, που έχει αναλυθεί υποχρέωση και από τα δύο μέρη. Τι θέλουμε να πούμε? Ένας μισθωτής, όταν υπογράφει, ο μισθωτής είναι ο ενοικιαστής, ναι, υπογράφει με τον εκμισθωτή, τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ένα μισθωτήριο το 2008, παραδείγματος χάρη. Τότε έχει στο μυαλό του και οι δύο έχουν στο μυαλό του τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, ναι, και τις συνθήκες που κατά την πρόβλεψη ενός κοινού νου και μιας κοινής λογικής θα πορευτεί η χώρα τα επόμενα έτη. Αυτό σημαίνει τι τζίρο θα έχει το κατάστημα, σε ποια τοποθεσία βρίσκεται, τι αγοραστική δύναμη έχει ο κόσμος. Όταν υπάρχουν έκτακτα περιστατικά τα οποία αλλάξουν όλα τα παραπάνω που σας είπα, με βάση συνθήκες και περιστατικά τα οποία δεν θα μπορούσε να γνωρίζει κανείς εκ των δύο πλευρών την στιγμή της κατάρτισης σύμβασης, τότε το άρθρο 288 που λέει ότι ο φιλέτης οφείλει να δώσει την αντιπαροχή του, δηλαδή ο μισθωτής στο μίσθωμα, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με το 388 του αστικού κώδικα, που λέει ότι αν από απρόπτη μεταβολή των συνθήκων, η οποία δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί τότε, ναι, από τα δύο μέρη, έχουν αλλάξει οι συνθήκες αυτές και η οφειλή, το μίσθωμα δηλαδή πλέον, είναι δυσανάλογο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική μισθωτική αξία του ακινήτου, τότε μπορεί ο μισθωτής να διεκδικήσει τη μείωση του μισθώματος. Όταν δηλαδή η εμπορική αξία του ακινήτου, η μείωση του τζίρου, η αγοραστική δύναμη του κοινού, όλα αυτά όταν έχουν μεταβληθεί για λόγους τους οποίους δεν μπορούσε να έχει προβλέψει ο μισθωτής. Να μεταβληθούν αισθητά και με διαρκή χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι μια εποχιακή πτώση του τζίρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Ναι. Πρέπει να είναι δηλαδή η μεταβολή αυτή των συνθήκων να είναι σημαντική, ναι, να είναι αποδεδειγμένα, να την αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι έχει μειωθεί ο τζίρος, ότι υπάρχει έκτακτη φορολογία και έκταση φορές που μειώνουν την αγοραστική δύναμη και του μισθωτή αλλά και των υπόλοιπων πολιτών και να είναι διαρκής. Που στην περίπτωση αυτή τώρα που διανύουμε στην περίοδο μας είναι διαρκής. Βέβαια ότι φαίνεται ότι αυτό ήδη εδώ και ένα χρόνο υπάρχει αυτή η κατάσταση και σίγουρα θα υπάρξει για τα επόμενα 1, 2 ή 3 χρόνια, ας ευχηθούμε, όχι περισσότερα. Οπότε οι μισθωτές ζητούν, καταρχάς ζητούν, το καλό είναι να ζητήσουμε από τον ιδιοκτήτη, από τον εκμισθωτή, να βρούμε μια συμβιβαστική λύση και να μειωθεί για έναν εύλογο χρονικό διάστημα το μίσθωμα με μια κοινή συμφωνία για να μην καταλήξουν οι δύο πλευρές στα δικαστήρια, διότι δεν είναι το εφικτό αυτό, το επιθυμητό δεν είναι αυτό. Τώρα, αν δεν βρεθεί συμφωνία, αν δεν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, μπορούμε να ασκήσουμε το ένδικο βοήθημά μας στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας εμείς ένα ποσοστό μείωσης του μισθώματος, του μηνιαίου μισθώματος, με βάση τους λόγους που θα επικαλούμαστε στο δικό γραφό μας. Τώρα, το δικαστήριο είναι ελεύθερο βέβαια να εκτιμήσει και κατά περίπτωση να κρίνει μία μείωση είτε σε ποσοστό όπως την έχουμε ζητήσει εμείς, είτε σε μικρότερο ποσοστό. Δηλαδή, μπορεί εμείς να ζητάμε 30% μείωση του ενοικίου, ναι, το δικαστήριο να κρίνει ότι αυτό είναι ένα ποσοστό λογικό ή 20% ή 15%. Και μπορεί εμείς να ζητάμε να γίνει αυτό για 2 χρόνια, το δικαστήριο να κρίνει ότι θα γίνει για 1 χρόνο είτε για 2 χρόνια. Ανάλογα το πόσο ζητάμε. Ναι, ναι. Δηλαδή από τις περιπτώσεις που έχετε αναλάβει εσείς, πρέπει να είναι αρκετές εδώ στοιχείο. Είναι ήδη αρκετές. Ναι. Απασχολεί τους επαγγελματίες ισχύουν πάρα πολύ. Τι ποσοστά, το χαμηλότερο και το υψηλότερο που έχετε επιτύχει? Το
Το καλό, το θετικό είναι ότι προς το παρόν υπάρχει καλή ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες και τους εκμισθωτές. Και δεν χρειάζεται να πάει. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις ναι. έχουμε βρει συμβαστική λύση χωρίς να φτάσουμε στο δικαστήριο. Ναι. Δύο δικογράφοι έχουμε ήδη καταθέσει, τα οποία δεν έχουν ακόμα δικαστεί, τα οποία ζητάμε 25% στο ένα, 30% στο άλλο. Αλλά ήδη στις περιπτώσεις που έχουμε λύσει συμβαστικά, έχει γίνει μείωση ύψους 25% σε κάποιες περιπτώσεις και 30% σε κάποιες άλλες. Οι ιδιοκτήτες βλέπουν δηλαδή και τους τζίρους, βλέπουν ότι ήδη το κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει και να έχει τους τζίρους που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Συν το ότι σκέφτονται βέβαια και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι αν φύγει ο συγκεκριμένος μισθωτής, πώς θα ξαναβρούνε μισθωτή και ενδιαφερόμενο, πόσο γρήγορα και πώς θα ξαναβρούνε με το ίδιο ή ένα ενίκιο κοντά στο προηγούμενο. Ναι, σωστά. Χάος. Χάος. Πιο δυνατά, έλα φάγεις λουκουμάδες. Περίμενε με το 3. 1, 2, 3. Χάος. Και τι διαδικασίες οι επαγγελματίες που μας βλέπουν που είναι πολλοί, τι διαδικασίες πρέπει να κάνουν για αυτή την κίνηση? Το πρώτο που θα συμβούλευα τους επαγγελματίες είναι να κάνουν μια συζήτηση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ναι. Να τους θέσουν υπόψη την κατάσταση η οποία επικρατεί, ναι. να τους πούν ότι υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων ανά την Ελλάδα οι οποίες δικαιώνουν τους μισθωτές ναι. και του Άριου Πάγου υπάρχει απόφαση. Οπότε είναι μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου που δεσμεύει και τα κατωτέρω δικαστήρια ως προς το τυπικό θέμα βέβαια, γιατί κάθε περίπτωση κρίνεται διαφορετικά. Και αν δεν βρουν λύση, τότε καλό θα είναι να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη με μια εξώδικο δήλωση, να πάνε στον δικηγόρο τους, να συμβουλευτούν και με μια εξώδικο δήλωση να ενημερώσουν για τις υποθέσεις τους τον ιδιοκτήτη. Αν δεν βρουν και πάλι ανταπόκριση, τότε πρέπει να προσφύγουν στο δικαστήριο, τα οποία επαναλαμβάνουμε κατά περίπτωση κρίνουν και είτε δικαιώνουν είτε όχι. Βέβαια, με βάση το πώς είναι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες, με βάση την αυξημένη φορολογία, με βάση τις έκτακτες φορές που πληρώνουν όλοι, ακόμα και επαγγελματίες, με βάση τη δεδομένη μείωση του τζίρου, διότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη του κοινού, και οπότε δεν μπορεί κάποιος πια ούτε να πάει στις καφετέρειες όπως παλιά και να ξοδέψει ό,τι ξόδευε, ούτε στα καταστήματα ενδυμάτων, ούτε καν στα φαρμακεία, διότι έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε τα δικαστήρια θα κρίνουν ότι έχει μειωθεί η εμπορική αξία του ακινήτου, έχει μειωθεί ο τζίρος και είναι. Η παροχή του οφειλέτη είναι δυσανάλογη πλέον με την αντιπαροχή. Δηλαδή, η παροχή, το μίσθωμα που δίνει ο οφειλέτης ανά μήνα είναι δυσανάλογη με την αντιπαροχή που είναι το κατάστημα που του έχει παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη και η αγοραστική δύναμη που μπορεί να έχει με βάση αυτό. Ωραία. Ξεκινώντας εγώ σήμερα να κάνω κάτι τέτοιο, η απόφαση σε τι χρονικό διάστημα θα. Αυτό είναι ανάλογο βέβαια με το βάρος των δικαστηρίων ανά την Ελλάδα. Ναι. Εμείς ήδη, η δικαιοσύνη ήδη λειτουργεί με αργούς ρυθμούς, το έχουμε πει ότι υπάρχει ένα θέμα αυτό. Υπάρχει δηλαδή πληθώρα δικογράφων στα δικαστήρια και οπότε δεν προλαβαίνουν οι δικαστές να βάλουν δικασίμους σε επίπεδα χρόνου που θα επιθυμούσαν οι πολίτες. Αν κάνουμε μια τέτοια, βέβαια είναι διαδικασία ειδική, είναι διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Οπότε έχει μια πιο γρήγορη διαδικασία. Ναι, δηλαδή, ναι. μια άλλη διαδικασία τακτική πάει μετά από 1-1,5 χρόνο στο μονομελές πρωτοδικείο ή δικάσιμος. Αυτές πάνε πολύ νωρίτερα. 3-4 μήνες και μπορεί να βγει απόφαση. Κατά τις απόφασεις, βέβαια, μπορεί να ασκήσει η έφεση οποιοδήποτε μέρος κρίνει ότι δεν έχει δικαιωθεί, ναι. είτε είναι ο μισθωτής είτε ο εκμισθωτής, να πάει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ως δικαιούται βεβαίως και τότε η απόφαση που βγαίνει από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι και τελεσίδικη. Όταν βγει η απόφαση, θα ισχύσει αναδρομικά? Η απόφαση αναδρομική ισχύ δεν μπορεί να δώσει το δικαστήριο κατά κανόνα. Θα ισχύσει πλέον από το χρόνο που εκδίδει την απόφαση και για τον χρόνο που θα ορίσει η απόφαση, μπορεί να πει ότι θα ισχύει για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για οτιδήποτε. Ναι. Ωραία, είπαμε για τους επαγγελματίες. Σε προσωπικό επίπεδο. Αν θέλετε, μία παρατήρηση. Ναι. Σε αυτό το διάστημα, βέβαια, εάν δεν έχουν ασκηθεί κάποια άλλα ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ρύθμισης κατάστασης που μπορεί ίσως να ασκήσει ταυτόχρονα επαγγελματίας, θα πρέπει το ενίκιο του να το καταβάλει κανονικά στον εκμισθωτή, ώστε να μην έχει δικαίωμα ο εκμισθωτής να τον αποβάλει από το μίσθιο. Όσο διαρκεί η διαδικασία, πρέπει ο μισθωτής να καταβάλει κανονικά το συμφωνηθέν μίσθωμα, για να μην δώσει δικαίωμα στον εκμισθωτή να μπορέσει να τον αποβάλει από το μίσθιο, διότι η μη καταβολή του μισθώματος συνιστά λόγω αποβολής του από το μίσθιο. Ωραία. Αυτό σε προσωπικό επίπεδο, ένας μη επαγγελματίας, στο σπίτι που νοικιάζει. Σε μισθός της κατοικίας. Είναι πιο δύσκολο να μειωθεί το μίσθωμα εκεί, διότι εκλείπουν οι έκτακτοι λόγοι. Οι περισσότεροι από αυτούς που είπαμε, δηλαδή δεν υπάρχει εμπορική αξία, δεν μειώνεται η εμπορική αξία της κατοικίας, δεν υπάρχει μείωση του τζίρου, δεν υπάρχει μείωση της περιοχής γενικά στην αγοραστική δύναμη. Η κατοικία θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολο να μειωθεί η εμπορική αξία της. Δηλαδή θα μπορούσε να συμβεί αυτό και έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις. Αν, ας πούμε, γίνει μια στάση του μετρό κοντά σε μια κατοικία που παλαιότερα δεν είχε, εκεί μειώνεται η εμπορική αξία και κριθεί της κατοικίας και μπορεί να μειώσει το ενίκιο. Αν γίνει μια χωματερή κοντά, αν γίνουν κάποια έργα τα οποία μειώνουν, υποβαθμίζουν την περιοχή, σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο. Διότι τώρα η κατοικία, για να μειωθεί το ενίκιο, μόνο ως λόγο μπορείς να προβάλλεις είναι την προσωπική σου πλέον οικονομική αδυναμία με βάση την αλλαγή των συνθήκων, τη φορολογία, την αύξηση φορολογίας, την αύξηση των συντελεστών, τις έκτακτες φορές. Μόνο έτσι μπορείς να προβάλλεις ως λόγο στο δικαστήριο ότι έχεις πλέον οικονομική αδυναμία να ανταποκριθείς στο συγκεκριμένο μίσθωμα. Αλλά είναι επιφυλακτικά τα δικαστήρια. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοιες αποφάσεις, εξ όσων γνωρίζω και από αυτές που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα.
Πάντως, όπως μας είπατε και εσείς, το καλύτερο, η πρώτη κίνηση είναι η από κοινού συζήτηση. Η από κοινού συζήτηση είναι η συμβαστική λύση, είναι καλύτερη και για τις δύο πλευρές και συμφέρει και τις δύο πλευρές. Και αυτό είναι καλό να το ακούσουν και οι ιδιοκτήτες, ναι. Διότι μετά θα αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα. Εάν δικαιωθεί ο μισθωτής, ούτως ή άλλως θα κάνουν τη μείωση και οι σχέσεις μεταξύ τους θα είναι ούτως ή άλλως διαταραγμένες, που δεν είναι σωστό αυτό, γιατί είναι μια συνεργασία η μίσθωση και η εκμίσθωση μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Αλλά εάν αποφασίσει ο μισθωτής να μην προχωρήσει δικαστικά και να αποχωρήσει από το μισθείο, θεωρώ ότι, αυτό είναι προσωπική μου άποψη τώρα, δεν είναι άποψη νομικού, είναι άποψη ανθρώπου, ναι, ότι όπως είμαστε τώρα και με βάση το τι βλέπουμε στην αγορά, δεν θα βρουν πολύ γρήγορα μισθωτές οι οποίοι να δίνουν το ίδιο ενίκιο το οποίο είχαν συμφωνήσει 2, 3 και 4 και 5 χρόνια πριν, που η αγορά ακόμα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ο κόσμος μπορούσε να δίνει μισθώματα μεγαλύτερου ύψους. Άλλωστε φαίνεται και από τα δεκάδες ενοικιάζεται μέσα στην αγορά. Βλέπετε πόσα άδεια καταστήματα υπάρχουν και σε περιοχές εμπορικές και σε δρόμους πάρα πολύ εμπορικούς. Πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ σημαντικές οι συμβουλές αυτές που μας δώσατε για ένα εξίσου σημαντικό έξοδο κάθε επαγγελματία, φαντάζομαι. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτά, όπως μας είπε ο κύριος Μικέδης, χρησιμοποιήστε πρώτα τη διαλλακτική οδό μεταξύ εσάς και του ιδιοκτήτη και από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλη λύση. Συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο για το τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλύτερα.